Ισραήλ που προκαλούν σοκ τα όσα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ξεδιπλώσει. Κάθε 4 δευτερόλεπτα ένα παιδί έχανε τη ζωή του κατά το 2021. Τρομακτική είναι η ρίζα του κακού που παιδιά ανά τον πλανήτη με τόση μεγάλη ευκολία και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων σβήνουν πριν καν προλάβουν να ζήσουν το μέρος που γεννήθηκαν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοργανικής Ομάδας των Ηνωμένων Εθνών για την εκτίμηση της παιδικής θνησιμότητας στην υποσαχάρια Αφρική, σημειώθηκε το 56% όλων των θανάτων παιδιών κάτω των 5 ετών για το έτος 2021. Ο θάνατος τίνει καρτέρι και για τα βρέφη που γεννιούνται νεκρά, ένας κίνδυνος κατά 7 φορές μεγαλύτερος από τις άλλες χώρες. Υπολογίζεται πως κατά το 2021 1,9 εκατομμύρια μωρά γεννήθηκαν νεκρά. Είναι πολύ άδικο το γεγονός ότι οι πιθανότητες επιβίωσης ενός παιδιού μπορούν να διαμορφωθούν μόνο από τον τόπο γέννησής του και ότι υπάρχουν τόσο τεράστιες ανισότητες στην πρόσβασή του σε υπηρεσίες υγείας που σώζουν ζωές. Τα ίδια και στη Νότια Ασία που κρατάει το ποσοστό του 26% θανάτων μικρών παιδιών. Οι μεγαλύτερες απειλές για τη ζωή ενός παιδιού, ειδικότερα κατά τον πρώτο μήνα της ζωής του, είναι οι μολυσματικές ασθένειες όπως πνευμονία, διάρρεια και ελονοσία. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας συνεχίζει να είναι σε μια σύγχρονη εποχή το μεγαλύτερο πρόβλημα που μαστίζει τις πιο πάνω χώρες. Σε κάποιες παρουσιάζουν τρομερές ελλείψεις, σε κάποιες άλλες είναι ανύπαρκτες. Οι επιστήμονες πάντως κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και προειδοποιούν πως εάν δεν υπάρξει βελτίωση των υποδομών αλλά και της ποιότητας παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, τότε σχεδόν 59 εκατομμύρια παιδιά και νέοι θα πεθάνουν πριν από το 2030.